Κοντρολάρει εκεί στο κέντρο, προσπαθεί ωραία η επέλασή της, όχι όμως και από τη Σινάκη, συνέχεια στο παιχνίδι. Σιδηρά, Κωνσταντοπούλου, είναι κάτω η παίκτρια Ζήγρα, θα αλλάξει παιχνίδι από δεξιά στα αριστερά. Η Σιδηρά τώρα μπαίνει στην περιοχή από δεξιά και θα πετάξει την μπάλα. Δανάη, νομίζω πως είναι για σένα από τα καλύτερά σου Χριστούγεννα, τα φετινά γιορτές, και νομίζω ότι αυτές οι μέρες πραγματικά ήταν από τις ωραιότερες τα χρόνια που παίζεις ποδόσφαιρο, διότι αναγνωρίστηκε εκτός από την αξία σου και το ήθος σου. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια πρώτα απ' όλα. Σίγουρα είναι ξεχωριστά, είναι ιδιαίτερα και αυτό το βραβείο το κάνει μοναδικό. Όπως δήλωσα και εκεί, το ίδιο θα πω και εδώ, ότι είναι ό,τι καλύτερο πέρα από κάθε γκολ που έχω βάλει στην καριέρα μου και πέρα από κάθε γκολ που πρόκειται να βάλω αυτό το βραβείο, γιατί για μένα χαρακτηρίζει τον άνθρωπο και όχι την ποδοσφαιρίστρια ή τον ποδοσφαιριστή γενικότερα. Ήταν όμως διπλή η αναγνώριση, πρέπει να πούμε, γιατί λίγες μέρες μετά από αυτήν των ποδοσφαιριστών, τον συναδέλφο σου, ήρθε και των δημοσιογράφων και νομίζω ήταν και μια πολύ λαμπρή εκδήλωση αυτή που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής για να πάρεις το βραβείο. Και στο Μέγαρο Μουσική, αλλά και με το BZAP, η βράβευση που έγινε από τον κύριο Νικολαίδη, και οι δύο με τιμάνε ιδιαίτερα. Μπορεί λίγο παραπάνω τον κύριο Νικολαίδη, γιατί ήταν ποδοσφαιριστής και είναι στην Ελλάδα ένα μεγάλο όνομα, παραμένει ένα μεγάλο όνομα, αλλά σίγουρα είναι η τιμή μου, μεγάλη μου τιμή και τα δύο. Ήταν και ένας ποδοσφαιριστής που είχε κάνει κάτι ανάλογο με σένα και νομίζω αυτό το κάνει ακόμα σημαντικότερο. Δεν θυμάμαι όταν με πήρε τηλέφωνο, μου το πες. Μου το πες. Γι' αυτό εγώ ήμουν μικρή τότε, δεν το. Ναι, πραγματικά. Έχεις μικρά παιδιά που προπονείς και παίρνουν ένα παράδειγμα τέτοιο. Είναι το επόμενο βήμα που θα μπορούσαμε να πούμε πολύ σημαντικό. Θα σου πω τώρα μια αστεία συζήτηση. Προχθές είχαμε ένα γονιό που έχω στην Ακαδημία. Το παιδί του είναι 6-7 χρονών. Προσπαθούσε ο μικρός να καταλάβει γιατί δεν έβαλα τον γκολ. Ο πατέρας του προσπαθούσε να το εξηγήσει. Εν τέλει του λέω ο μικρός, εγώ αν ήμουν στη θέση κυρία Ζανάη θα το βάζα. Εντάξει, σίγουρα τα μικρά παιδιά σε ηλικία που έχω και προπονώ δεν καταλαβαίνουν ιδιαίτερα αυτή τη σημασία, αλλά καταλαβαίνουν οι γονείς και για μένα αυτό μετράει παραπάνω. Το αγωνιστικό κομμάτι δεν έχουμε ρωτήσει κάτι. Η δική σου στόχη, συνδυάζεις τώρα το γεγονός ότι είσαι αθλήτρια και προπονήτρια στις μικρότερες ομάδες. Πώς βλέπεις έτσι το κλείσιμο κάποια στιγμή της καριέρας και πότε? Ακόμα είναι δύσκολο, γιατί η ποδοσφαιρίστρια από μέσα μου δεν νομίζω ότι θα φύγει πολύ σύντομα. Όμως αυτή τη στιγμή, αφού μπορώ και τα συνδυάζω και τα δύο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ο στόχος για την ομάδα τουλάχιστον φέτος, όσο είμαστε και πρώτες, είναι να παραμείνουμε ψηλά στη βαθμολογία όσο μπορούμε. Ο προσωπικός μου στόχος πάλι είναι να παραμείνω πρώτη στη βαθμολογία και γιατί όχι και να κατακτήσω ένα πρωτάθλημα με τον Εργοτέλη. Ο πρώτος ποδοσφαιριστής που μου άρεσε παιχτικά ήταν ο Πάτρικ Λάιφερτ. Μετά βέβαια όσο μεγάλωσα πήγα στο Σβαϊστάγκερ, γιατί ήταν πιο πολύ στα δικά μου τα μέτρα.